Ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα. Τη δική σας εκτίμηση συνολικά για το σημερινό αποτέλεσμα. Και στην Ελλάδα και εκτός. Το ΚΚΕ σημειώνει μια εκλογική άνοδο και σε σχέση με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2019 και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές και του Μαΐου και του Ιουνίου. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι θετικό σε ένα φυσικά κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Εμείς ως ΚΚΕ εκτιμάμε ότι αυτό το ποσοστό εκφράζει κάποιους πιο σταθερούς, πιο βαθείς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει με εργαζόμενους, με λαϊκά στρώματα όλο το προηγούμενο διάστημα σε αγώνες που αναπτύχθηκαν και κατά τη γνώμη μας σταθεροποιείται ένα ρεύμα αμφισβήτησης μιας κυρίαρχης πολιτικής που αυτή την περίοδο υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μιας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΚΚΕ θα κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί. Τη δύναμη του αυτή, την εκλογική του άνοδο, θα την καταθέσει στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες ήδη από αύριο, γιατί μπροστά μας πράγματι έχουμε δύσκολα. Έχουμε δύσκολα που αφορούν τα προβλήματα των εργαζομένων, του λαού, στα οποία δεν μπορούν να δώσουν απάντηση, ούτε και αντιπολιτευτικές κορώνες δυνάμεων δοκιμασμένων, που είναι και μπροστά σε μια σειρά διεργασίες κτλ. Αντιπολίτευση σε αυτόν τον τόπο υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα, με την άνοδο των εργατικών λαϊκών αγώνων. Λοιπόν, πρέπει να σας διακόψω σύνδεση με την Κουμουνδούρου.